Πάμε τώρα μέχρι το Φιλότι να μιλήσουμε με τον Αντώνη το Μανιό. Καλημέρα κύριε Μανιέ. Καλημέρα κύριε Αλιμπέρτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χιονισμένες καλημέρες. Χρονιά. Χιονισμένες καλημέρες σήμερα από το Φιλότι, έτσι. Ή μη χιονισμένες. Λίγο πιο ορεινά είμαστε ακόμα πιο χιονισμένα. Τι γίνεται στο χωριό, πέφτει, το έχει στρώσει ή ο αέρας δεν το έχει αφήσει? Όχι, εντάξει, έχουμε την αίσθηση έτσι λίγο στα δέντρα επάνω, αυτό λίγο στις πλαγιές, ναι. Αλλά ακόμα όχι. Βέβαια από τις 11 η ώρα και μετά το έχει δώσει για πιο έντονο φαινόμενο. Ναι, δίνει πιο πυκνές χιονοπτώσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα, ναι, οπότε ναι. Φαντάζομαι θα το στρώσει. Είναι... ναι, και τις βραδινές ώρες, mm-hmm. Εδώ βλέπουμε και στον Απόλλωνα από τις φωτογραφίες μέσα των... Από το Facebook, ναι, τις είδα και εγώ, ναι, πραγματικά. Μας αναβάζουν οι φίλοι Απολωνιάτες, οι Κορονιδιάτες. Θα ρίξουν. Ωραία αίσθηση. Ωραία αίσθηση είναι, έτσι να το νιώσουμε λίγο και πέρα. Ναι, γιατί ο Άγιος Βασίλης θέλει εδώ που τα λέμε και λίγο χιόνι για να εμφανιστεί. Ναι. Έτσι, οπότε θα έρθει πιο εύκολα τώρα με το χιονιά. Το έλκυθρο. Το έλκυθρο, ναι. Χαμός λοιπόν γίνεται. Καλά είναι. Πώς είναι έτσι γενικότερα το κλίμα το εορταστικό εκεί πάνω στο Φιλότι? Εντάξει, έχουν γίνει δράσεις εκεί με τις χριστουγεννιάτικες γιορτές των παιδιών στο σχολείο, στον υπηαγωγείο. Τα κάλαντα μετά την παραμονή των Χριστουγέννων. Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια συναυλία μέσω mm-hmm. του ΝΟΠΑΠΑ που ματαιώθηκε για κάτω τη χώρα λόγω του κρύου. Να δούμε τώρα αν επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Θα ναι. ξεκινήσουμε αύριο μεθαύριο καιρού επιτρέποντος το σπίτι του Άι Βασίλη και εδώ στο Φιλότι. Α, ναι. Έχει σπίτι και στο Φιλότι ο Άγιος Βασίλης? Ναι. Μάλιστα, και με τα χιόνια όπως είπαμε θα έρθει. Θα είναι ιδανικό το τοπίο και το σκηνικό. Πολύ ωραία. Πραγματοποιήθηκε και μια έτσι πανέμορφη εκδήλωση εδώ, παραμονές Χριστουγέννων, και μάλιστα συμμετείχατε κι εσείς. Με το Γαϊδουράκι, τον Ιωσήφ, τη Μαρία και το Μικρό Χριστό γυρίσατε τους δρόμους της Νάξου. Πώς ήταν αυτή η εκδήλωση, έτσι, την είδαμε για πρώτη φορά φέτος? Ναι, ήταν μια σκέψη που συζητήθηκε στο ΝΟΠΑΠΑ, μέλος του οποίου είμαι και εγώ. Ναι. Εγκρίθηκαν και είπαμε όπως μπορεί ο καθένας να δώσουμε μια νότα έτσι και μέσα στην παράδοση. Μην θέλουμε μόνο τον Άγιο Βασίλη με το έλκυθρο, αλλά να δούμε και ορισμένα πράγματα τα παραδοσιακά και της πραγματικότητας, ας το πούμε, λίγο έτσι. Και τα θρησκευτικά λίγο, ναι. Στο ιστορικό της γέννησης. Mm-hmm. Βέβαια λίγο αποφυγή στην Αίγυπτο ήταν, αλλά εντάξει. Ναι. Ο κόσμος έτσι που σας έβλεπε πώς σας αντιμετώπισε? Α, με χαρά, έτσι πρόσχαρα και πώς να το πω, είχε ενθουσιαστεί. Γιατί ναι. ήταν κάτι το οποίο όπως είπατε και εσείς δεν το είχαν ξαναδεί και τους άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm, mm-hmm. Για πρώτη φορά ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία λοιπόν, πολύ ναι. ωραία εκδήλωση. Σήμερα το βράδυ έχουμε στις 8.30 τη συναυλία στο πολιτιστικό κέντρο εκεί του Συλλόγου Φιλοτιτών. Καιρού επιτρέποντος. Καιρού επιτρέποντος, να το τονίσουμε αυτό. Ρακόμελο θα προσφερθεί έτσι για τη ζέστη. Κέφι. Και έχει ο Θεός. Μάλιστα. Αρκετός είναι ο κόσμος που επισκέπτεται το Φιλότι αυτές τις ημέρες και ειδικά τώρα αν χιονίσει κιόλας έρχεται πολλοί κόσμος να δει και τα χιόνια ναι, εκεί βέβαια, στο χωριό. Βέβαια, χρόνια τώρα, ναι. Αν θυμάστε το λέγαμε και τα χιονοδρομικά σαλέ πλέον ναι, προς την Ορεινή Νάξο. έτσι, ναι, πραγματικά. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς στο Φιλότι αυτές τις ημέρες, δηλαδή αν έρθει μια εκδρομή εκεί στο χωριό, πώς θα περάσει τη μέρα του, τις ώρες του? Έχει και τα καφέ με τη θαλπορή του τζακιού, ναι. Που είναι ένας ωραίος συνδυασμός, θυμίζει έτσι το σπίτι με το τζάκι και αυτά, και τα εστιατόρια mm-hmm. με ανάλογο είτε σόμπα είτε το καλοριφέρ είτε ακόμα και το τζάκι, που δίνει την οικογενειακή αίσθηση. Τώρα για βόλτες στην εξοχή και τέτοια είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Ναι, εντάξει. Μόνο για τους τολμηρούς είτε τους ποδηλάτες που μας έχουν συνηθίσει τις αναβάσεις στο ΖΑ με τα ποδήλατα εκεί και με τα χιόνια, να απολαύσουν τη φύση. Ναι, μπορεί να βρει κανείς τα πάντα στο Φιλότι λοιπόν, να φάει βεβαίως. Από μεζεδάκια μέχρι πίτσες, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Βέβαια. Έχει καλό κρασί, έχει ντόπια προϊόντα. Έχει καλή κουζίνα όπως και σε όλο το νησί, mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, ντόπια προϊόντα,
και καλή καρδιά. Και καλή καρδιά, ναι. Πραγματικά όλοι μαζί γίνονται μια παρέα και μπορείς να περάσεις πολύ όμορφα όταν πας να επισκεφθείς τα χωριά μας, και κυρίως το Φιλότι είναι ένα πάρα πολύ φιλόξενο χωριό. Ήθελα να πάμε λίγο και στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο και στο χορευτικό, όπου σας έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχετε δράσει εδώ που τα λέμε και τα συζητάμε. Σας είδαμε και στη Μενεγάκη, σας είδαμε προχτές και στο Γραυγερονήσι της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου, και στην τηλεόραση, και γενικότερα η δράση σας είναι έτσι αρκετά πλούσια, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, αν κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, είναι ένας δραστήριος σύλλογος, ένα ιστορικό σωματείο από το 1952, είναι το έτος ίδρυσής του, ασχολείται και με το αθλητικό κομμάτι αλλά και με το πολιτιστικό μέσα από τα χορευτικά. Είναι στο σύνολο το χορευτικό μικρών, μεγάλων και εφήβων γύρω στα 150 άτομα. Πολύ μεγάλο χορευτικό. Ναι, ναι, ναι. Στο σύνολο. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα κάνουν δράσεις. Να, στο μαγικό χωριό την ημέρα έναρξης, αν και έκανε πολύ κρύο, κατέβηκε το εφηβικό, ναι, το οποίο παρόλα τις αντίξωες συνθήκες έδωσε μια καλή παράσταση, και προσπαθούμε μέσα και για τα παιδιά να είναι ενδιαφέρον να προσεγγίσουν την παράδοση, τα τραγούδια μας, τους χορούς μας, όπως χορεύοντους, όπως τους χόρευαν παλιά. Ναι. Και να προβάλλουμε και το χωριό μας και το νησί μας γενικότερα ανά την Ελλάδα. Πώς τα καταφέρνετε και βγαίνετε στα κανάλια, πώς τα καταφέρατε και πήγατε, ας πούμε, στη Μενεγάκη? Είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιος στο πλατό της Μενεγάκη. Αυτό υπήρχε και μια παλιότερη γνωριμία από την πρώτη φορά που είχε έρθει η κυρία Μενεγάκη στο νησί. Κρατάμε τις σχέσεις μας, κρατάμε τις επαφές μας, στέλνουμε τα δωράκια μας. Α, μάλιστα. Και υπάρχει και η προσέγγιση. Ναι. Και τώρα εδώ ευχαριστούμε τον κύριο Καπούνη που μας κάλεσε στο Γαυγερονήσι για να χορέψουμε για το Star και όλα αυτά. Ήταν πάρα και πολύ. Μέσα από τις προβολές, γιατί τώρα που είχαμε εκπροσωπήσει το νησί στο φεστιβάλ του Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα. Στη Σύφνο μέχρι και από Θεσσαλονίκη είδαν βιντεάκια, και έτσι έχουμε πλέον γίνει και ένας θεσμός, ας το πούμε, ευχαριστολογώντας. Σας έχουν γνωρίσει ανά την Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Ναι, και στη Σύφνο ήταν πραγματικά πολύ δυναμικό το παρόν σας και πολύ σημαντική η παρουσία σας εκεί για το νησί, μιας και ήσασταν οι μόνοι που το εκπροσωπήσατε εδώ που τα λέμε. Ναι, μέσω του νομικού προσώπου του ΝΟΠΑΠΑ, και από τότε που ήμουν και αντιδήμαρχος με το χορευτικό όμιλο φοιτητών, πάντα το νησί εκπροσωπούνταν. Mm-hmm. Φτιάξατε και σχολή μαγειρικής, από ό,τι έχω μάθει. Έχουμε το τμήμα μαγειρικής, ναι, έτσι, που, γιατί και αυτό ξεκίνησε από το καλοκαίρι που συνδιοργανώσαμε με το Σύλλογο Φιλοετών ένα φεστιβάλ και με κριτικούς χορούς, και μέσα στα πλαίσια της φιλοξενίας κάναμε το τραπέζι στους φιλοξενούμενους αλλά και σε όλο τον κόσμο, και έτσι μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει, και δεν είναι άσχημη. Ναι, υπάρχει συμμετοχή. Ναι, όχι, φυσικά και δεν είναι άσχημη. Ίσα ίσα που τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία της Νάξου είναι πολύ γνωστή και γενικά έχει να προσφέρει πάρα πάρα πολλά και στον τομέα του τουρισμού του νησιού. Έτσι, έτσι, έτσι. Υπάρχει. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο. Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει συμμετοχή στον τομέα εκεί της μαγειρικής που έχετε φτιάξει? Εκεί στον τομέα είναι λίγο κλισέ, μπορώ να το πω. Είμαστε λίγα άτομα. Λίγα άτομα. Ναι, 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 ναι. Προσπαθούμε μέσα και από παραδοσιακές συνταγές, βρίσκουμε τις συνταγές, άλλες τις τροποποιούμε, άλλες τις αφήνουμε έτσι. Εντάξει, είναι λίγο, πώς να το πω, ερασιτεχνική, όχι επαγγελματική δουλειά. Για επαγγελματική δουλειά θα πρέπει να γραφτούμε στο ΔΙΕΚ. Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Στο τμήμα μαγειρικής. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΝΟΠΑΠΑ αλλά και στα άλλα προγράμματα εκδηλώσεων που βγαίνουν ότι πραγματικά ο Σύλλογος έχει έτσι ένα πολύ δυναμικό παρόν και είναι συνδιοργανωτή σε πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολιτιστικές και αθλητικές φυσικά. Ναι, ναι. Θεσμός στον Αθλητικό Σύλλογο είναι τα μιλώσια που περιλαμβάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε από το beach volley που έρχονται άτομα όχι μόνο από την Άξο αλλά και από όλη την Ελλάδα, ποδηλατοδρομίες με τον ποδηλατικό όμιλο σε συνεργασία με τον Μιχάλη Τομανιό,
τουρνουά μπάσκετ βόλεϊ, αγώνες δρόμου, ανάβαση στο ΖΑ, γιατί πολλοί από τους ντόπιους, αξιώτες, ακόμα και από το Φιλότι, δεν έχουν ανέβει πάνω στο ΖΑ. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος από την Άξο δεν έχει ανέβει πάνω στο ΖΑ. Ναι, είναι και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει κόσμος και γίνονται πάντα προς τιμή κάποιων νέων ανθρώπων που έχουν προσφέρει ή έχουν φύγει νωρίς από τη ζωή. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, διότι και την Άξο βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο και πολύ μάλιστα και με τις εμφανίσεις στην τηλεόραση και με όλες αυτές τις δράσεις οποίες όλοι κάνετε. Όλοι οι σύλλογοι αυτό προσφέρουν και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και εμείς με το δικό μας τρόπο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός το βράδυ και αν θα μας επιτρέψει να έρθουμε στο Φιλότι να παρακολουθήσουμε τη συναυλία. Θα απολαύσουμε πιστεύω μια χιονισμένη συναυλία. Ναι, μια χιονισμένη συναυλία. Τώρα θέλει λίγο προσοχή και το βράδυ, δρόμοι. Ναι, αν το έχει στρώσει και έχει παγετό, είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα. 2-3 σημεία στην ανάβαση, αν κάνει παγετό, θέλει με ιδιαίτερη προσοχή προς το Φιλότι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι όμορφη κουβεντούλα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά πάντα. Και φυσικά, εννοείται, το ξέρω. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εύχομαι καλή χρονιά, στο Φιλότι. Με υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Χάρηκα πολύ. Και εγώ το ίδιο, για χαρά. Γεια.